Δοξάζουμε τον Θεό και βρισκόμαστε πράγματι σε μια πνευματική χαρά, γιατί από σήμερα αρχίζει και πάλι η διακονία των ανθρώπων αυτών που έχουν ανάγκη παρά τα προβλήματα που υπήρχαν τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα και μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω όσους έχουν βοηθήσει και βοηθήσουν στο συσίτιο του Ιερώνου της Ευαγγελίστριας, αλλά και τους εθελοντές και εθελόντρες οι οποίοι πράγματι δίνουν την ψυχή τους για να γίνεται αυτό το έργο. Πράγματι, με πλήρη υπευθυνότητα, οι γυναίκες οι οποίες έρχονται και μαγειρεύουν το φαγητό το καθημερινό, ανακουφίζουν στον πόνο των ανθρώπων αυτών και έτσι μπορούν να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Διότι το συσίτιο δεν είναι έργο κανενός, αλλά ανήκει σε όλη την πόλη του Ναυπλίου και ιδίως στις εθελόντριες γυναίκες οι οποίες καταθέτουν καθημερινώς την ψυχή τους για να υπάρχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό στον άνθρωπο που βρίσκεται στην διπλανή μας πόρτα. Επιτέλους, πατέρα, λεπτέ, να σταματήσει κακοήθεια. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι διεκόμενοι εμείς ευλογούμε. Μεγάλη χαρά που μας αξίωσε ο Θεός να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Αυτό το χρωστάμε στον Πάρτερ Δευτέριο και θα θέλω αυτούς που επιτίθηκαν στον Παπούλη να ζητήσουν συγγνώμη. Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Αρκεί να καμαρώνουμε στην πόλη μας που έγινε αυτό το ωραίο έργο και να το διαδώσουμε και αλλού. Δυστυχώς είναι το αντίθετο. Όμως όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Και θα θέλαμε κι άλλες εθελόντριες, κι άλλες κυρίες, δεν είναι κούραση καθόλου. Να δείτε τι ευχαρίστηση νιώθουμε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά πετάω. Όταν έρχομαι εδώ, δεν νιώθω καθόλου κούραση. Βέβαια, είμαστε χαρούμενοι σήμερα που είμαστε για πρώτη μέρα μετά από διακοπή του συστητίου μας. Και ευχαριστούμε τους φορείς για τη γρήγορη ανταπόκριση που μας έδωσα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Και συνεχίζουμε όπως συνεχίζουμε πάντα, με αγάπη. Έχει το μενού σήμερα. Σήμερα είναι μακαρόνια με κιμά. Πολύ ωραία.